κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
και να διαβιβαστούν που αυτοδίκαια ακυρώνουν την προηγούμενη απόφαση που έχουμε πάρει ή την συμπληρώνουν, αν θέλετε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να συζητήσουμε το θέμα της, του Προεδρείου για τη συζήτηση και νομίζω ότι Ευχαριστούμε τον κύριο Βύρο να πρωτοψάσει και λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Στην αρχική μου τοποθέτηση παρέλειψα να αναφέρω ότι κατά τη συζήτηση που είχαμε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής, τον κύριο Βέζο και τον κύριο Χαχαλάκη, μου δήλωσαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παρέχουν στην απόψινή συζήτηση, απλώς θα επικεντρωθούν στην μελέτη προτάσεων οι οποίες θα κατατεθούν μάλλον στο Κυθραϊκό Σύνδεσμο. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε... Συμφωνώ, κύριε Δημαρχιώτη. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι μετά από αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε για τον ορισμό Προεδρείου, να ακούσουμε προτάσεις και να συμφωνήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να κάνετε την πρόταση και δική σας πρώτα. Όχι, λοιπόν, της πρότασης, συγγνώμη, θα δώσω το λόγο. Ο κύριος Δήμαρχος έκανε μια πρόταση όσον αφορά για τον ορισμό της Επιτροπής, έτσι, του Προεδρείου, η οποία θα κατευθύνει τη συζήτηση. Αυτή θα είναι τριμελές, φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Θα προτείνετε εσείς τώρα και κατόπιν αυτού θα γίνει συζήτηση για τι τυχόν ενστάσεις των ατόμων του οποίου θα ορίσετε εσείς. Ή θέλετε εγώ, κύριε μετά πρόεδρε, από τη συζήτηση... Μπορώ να προτείνω, αλλά επειδή το θέμα... Αυτό το λέω για συντομία του χρόνου, έτσι, γιατί δεν έχει λόγο να αναφέρεται. Μπορώ να προτείνω, από πλευράς πλειοψηφίας, εάν θέλει η Επιτροπή να κάνω εγώ πρώτος πρόταση, ή, συγγνώμη, η αντιπολίτευση να κάνω εγώ πρώτος πρόταση, δεν έχω αντίρρηση. Ή θέλετε στη δευτερολογία να τοποθετηθεί ο κύριος Δήμαρχος και να παθήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλετε να προχωρήσουμε και να πάμε στη δευτερολογία. Ωραία. Λοιπόν, κάποιος κύριος για το πρώτο θέμα που αφορά τη σύγκληση δημόσια συγκέντρωση. Πού είναι σε αυτό το θέμα. Έτσι, κάποιος κύριος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Κομινός Γεώργιος, ο κύριος Κομινός Γεώργιος του Κωνσταντίνου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση που θα γίνει είναι ιστορική για τον τόπο. Εάν της δώσουμε τη σημασία και την αναγάγουμε εκεί που πρέπει να την ανεβάσουμε, έτσι, σαν συζήτηση και σαν θέμα. Διότι αν φροντίσουμε να μην έρθει κανένας ή αν το αποσιωπήσουμε ή δεν το ανακοινώσουμε ή έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο και για λόγους συμφεροντολογικούς ή άλλους, δεν ξέρω τι προσωπικού και ιδιωτελείς, παρευρίσκονται εκεί και αρχίσουν προτάσεις οι οποίες θα φαίνονται εκ των προτέρων ότι καταραίουν, δεν θα έχει κανένα νόημα. Όντως χρειάζεται μια τροποποίηση όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, τώρα όμως χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Πρέπει λοιπόν, κατά την άποψή μου και πρότασή μου, να απειληθούν οπωσδήποτε άνθρωποι νομικά ειδικοί του θέματος. Δηλαδή να μην παίρνουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν στερούνται νομιμότητας. Να λάβουμε υπόψη μας, γιατί στην προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει το θέμα της περιουσίας, της χώριας περιουσίας να περιέλθει στο Δήμο, ότι ο Δήμος μπορεί κάποτε να μην έχει δημοτικό συμβούλιο από τα κύτταρα και να διαχειρίζονται τη γη μας κάποιοι από τη Σπάρτη, όπως γίνεται ίσως με τα φορολογικά μας λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια ενδεικτική αναφορά. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά υπόψη μας, να υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί οι οποίοι πρέπει να κληθούν, κύριε Δήμαρχε. Να κληθούν οπωσδήποτε άνθρωποι οι οποίοι να γνωρίζουν. Πέρα από τις εμπειρίες που μπορεί να έχουν ο νυν πρόεδρο και οι άλλοι πρόεδροι της εφορίου περιουσίας και οι οποίοι μπορεί να μας πούνε λεπτομέρειες και τελείως εμπειρικά πράγματα, πρέπει να υπάρχουν γνώστες του αντικειμένου. Αυτοί που να ξέρουν πώς θα γίνει η τροποποίηση νομική του θέματος. Και εμένα, σε αντίθεση με τον αρχηγό μας, άποψη είναι να υπάρχει διευρυμένη βάση στην εκλογή. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος, να υπάρχει όμως μια διευρυμένη βάση. Όσο πιο λίγη, τόσο χειρότερα. Αυτά προς το παρόν
και επιφυλάσσουμε για το δευτερολόγιο. Πάντως για τη σύγκληση συμφωνείτε. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ και για την ημέρα συμφωνώ και για όλα. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Τώρα από εκεί και πέρα θα, την ημέρα της συζήτησης αυτής θα πούμε τα υπόλοιπα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Ναι, έχει ζητήσει. Ναι, αμέσως κύριε Βατσία, εσείς. Άλλος κύριος συνάδελφος, συγγνώμη για να γράψω, για να μην. Δεν θέλω να παρακάψω κάποιον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα αυτό το οποίο συζητάμε. Και όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα, κανείς πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Κουμινός, ότι η συγκέντρωση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιστορική, μπορεί να αποδειχθεί και σε φιάσκο. Εμείς λοιπόν που αναλαμβάνουμε την ευθύνη σαν Δημοτικό Συμβούλιο να οργανώσουμε αυτή τη συγκέντρωση, θα πρέπει να φροντίσουμε να κρατηθεί αυτή η συζήτηση εκεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι γεγονός ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Διατυπώνοντας ο καθένας από εμάς, έχοντας την υποχρέωση και την ευθύνη προσωπώντας τον κυπριακό λαό, να διατυπώνει απόψεις, λασπολογείται, κατηγορείται, συκοφαντείται. Αυτό είναι ένα αναστατικός παράγων να βρεθούν άνθρωποι εκεί και να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους. Η υπόθεση, κατά την δική μου γνώμη, την ταπεινή γνώμη, είναι απλή. Αν πάρουμε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 84 του νόμου 1416, που είναι ο ιδιωτικός νόμος εγχώριας περιουσίας, αναφέρει επιλέξη. Η εγχώρια περιουσία των νήσων, κυθύρων και αντικυθύρων αποτελεί διακοινωτική περιουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των κυθύρων και των αντικυθύρων. Και παρακάτω αναφέρει ποια είναι αυτή η περιουσία. Ποιοι είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα, στα νησιά Κύθυρα και Αντικύθυρα, είναι ο Δήμος Κυθύρων. Άρα λοιπόν αυτή η περιουσία ανήκει στο Δήμο Κυθύρων. Ο Δήμος Κυθύρων λοιπόν, με τα δεδομένα 30 χρόνια μετά περίπου, 28 χρόνια μετά το 1984 που έγινε ο νόμος, και έχοντας και βιώνοντας την κρίση και την αμόκλειο σπάθεια από πάνω περικοπής κάθε χρηματοδότησης και την ανάγκη να εξοικονομήσει πόρους, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να αξιοποιήσει την περιουσία του, που είναι δική του περιουσία, ούτε καν να έχει γνώμη και άποψη για διάθεση οποιασδήποτε δαπάνης από την περιουσία του. Νομίζω λοιπόν ότι εάν διατυπώνεται η άποψη όπως έχω εγώ την άποψη, η επιτροπή η οποία σύμφωνα με τον νόμο διαχειρίζεται αυτή την περιουσία του νομικού προσώπου που λέγεται, το νομικό πρόσωπο που λέγεται Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας, να έχει μια στενή συνεργασία και μια εξάρτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η περιουσία. Αυτό πιστεύω ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να μπορέσει η περιουσία αυτή να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον των κυθυρίων και των αντικυθυρίων. Μια συνεργασία δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι ιδιοκτήτης της περιουσίας και της Επιτροπής η οποία είναι ο διαχειριστής αυτής της περιουσίας. Πρέπει νομίζω όλοι μας να μελετήσουμε και τον ιδιωτικό νόμο και τα δύο προεδρικά διατάγματα και να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι φοβερό και ούτε βέβαια να δαιμονοποιούμε. Αν κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη, δεν σημαίνει ότι θέλει να καταργήσει την Επιτροπή. Υπάρχουν κυβερνητικές απόψεις. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε ότι και προβλέπεται βέβαια και στο προεδρικό διάταγμα του 2002 ότι μπορεί να διατηρηθεί η Επιτροπή. Όποιος όμως διατυπώνει μια άλλη άποψη δεν σημαίνει ούτε ότι θέλει να καταργήσει την Επιτροπή, ούτε ότι θέλει να βάλει χέρι στην περιουσία, ούτε ότι θέλει να την ελέγχει, τίποτα. Είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κυθραϊκού λαού και έχουμε ευθύνη να διατυπώνουμε άποψη. Και γι' αυτό κρινόμαστε. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία μέσα σε αυτή τη συζήτηση να διατυπωθούν οι απόψεις και να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να είναι δηλαδή μια γόνιμη συζήτηση, ούτως ώστε από εδώ και πέρα να βάλουμε ένα τέρμα στο
τέλμα που υπήρχε τα 28 χρόνια με τη λειτουργία της Επιτροπής για την αξιοποίηση της περιουσίας και να ανοίξουμε μια καινούργια σελίδα, να αξιοποιήσουμε την περιουσία, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι, διότι δεν νομίζω ότι πρέπει να σας το πω εγώ, καταλαβαίνετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κηθυρίων θεωρεί την εγχώριο έτσι όπως τη λέει, γιατί συγχαίει την περιουσία, άλλο η περιουσία, η εγχώρια περιουσία και άλλο το νομικό πρόσωπο Επιτροπή Εγχώριου Περιουσίας. Συγχαίει λοιπόν και το ονομάζει έτσι εγχώριο, η οποία παίρνει το χωράφι, η οποία το τρέχει στα δικαστήρια, η οποία και διάφορα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ευκαιρία με αυτή τη συζήτηση και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε όλοι, εγώ προσωπικά θα το κάνω, να έχουμε μια γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος των νησιών μας. Είναι μια περιουσία η οποία καλά λένε ορισμένοι ότι είναι περιουσία για να μην δένει. Τι είναι? Να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον των κατοίκων και τις λειτουργίες του Δήμου. Εγώ δεν δέχομαι αυτή την κινδυνολογία ότι θα πρόκειται να καταργηθεί ο Δήμος και η περιουσία θα φύγει, θα διηγείται από αλλού. Ούτε ο Δήμος θα καταργηθεί και αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή θα είναι πάλι από κηθυρίους. Την περιουσία δεν πρέπει να την πάρει κανένας από εδώ, την πάει κάπου αλλού. Εδώ θα παραμείνει και τα μέλη της Επιτροπής, όπως αναφέρονται και στο νόμο και στην τετάγματα, θα είναι δημότες των κηθύρων. Δεν μπορεί να είναι δημότες ούτε της Σπάρτης, ούτε του Πειραιά, ούτε της Θεσσαλονίκης. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, νομίζω ότι αφού ενημερωθούμε όλοι επαρκώς, να μελετήσουμε το θέμα, να προετοιμαστούμε. Γιατί κακά τα ψέματα, το να καλέσουμε αυτούς που αναφέρεται κύριε Κομινέ, το θέμα είναι να δεχτούν στο κάλεσμα, είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιεσμένες οι ημερομηνίες, σε 15 μέρες θα περάσουν πολύ σύντομα και πρέπει να πετύχει αυτή η συγκέντρωση. Εάν αποτύχει, θα είναι εις βάρος του θεσμού και θα είναι και εις βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ίσως να έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα ή να έχει γίνει σε μια άλλη περίοδο, πάντως δεν μπορώ να μην συμφωνήσω να γίνει τώρα, απλώς να εργαστούμε όλοι για την επιτυχία της εκδήλωσης. Τα υπόλοιπα βέβαια είναι λεπτομέρειες για τα οποία δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω, ούτε έχει σημασία αν θα είναι και ποιοι θα είναι στο Προεδρείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Το λόγο έχει ο κύριος Πατσέας Δημήτριος. Καταρχήν δεν μπορώ να μην σημειώσω τη θετική εξέλιξη τη σημερινή, όπου η αντιπολίτευση έθεσε ένα αίτημα για σύγκληση συμβουλίου και όπου συζητείται σε πολύ καλό πνεύμα μέχρι στιγμής συνένεσης. Κάτι που πρέπει να μας καθοδηγεί και στα επόμενα. Λοιπόν, αυτή η δημόσια ζωντανή διαβούλευση που λέμε να κάνουμε, πρέπει να, όπως είπαμε, να αγωνιστούμε και να πετύχει. Δηλαδή, να φωτίσει καλύτερα το θέμα της εγχωρίου και να μην περιπλέξει βέβαια περισσότερο τα πράγματα, διότι γενικώς το θέμα της εγχωρίου έχει σημεία κόμπους, δεσμούς δύσκολους και σκοτεινά πράγματα που πρέπει αν είναι δυνατόν να φωτιστούν αντί να περιπλακούν. Λοιπόν, εκείνη λοιπόν την ημέρα τα μεγάλα, τα φλέγοντα θέματα που είναι κατά πάσα πιθανότητα ο τρόπος που θα εκλέγεται η Επιτροπή, που είναι οι σχέσεις Δήμου και Επιτροπής Εγχωρίου, ποιες πρέπει να είναι αυτές οι σχέσεις, ποια είναι η δικαιοδοσία της κάθε πλευράς, μέχρι πού μπορεί να κάνει κάτι. Και βέβαια το μείζον θέμα που είπε ο Παναγιώτης Πολοψάλτης, της αξιοποίησης της περιουσίας, το οποίο μέχρι τώρα έχει μείνει πιο πολύ πίσω. Είναι 28 χρόνια που υπάρχει ο θεσμός, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι κάποια έτσι, αξιόλογη αξιοποίηση δεν έχει γίνει. Διότι μια περιουσία, όσο μεγάλη και αν είναι, αν έχεις μια περιουσία πολύ μεγάλη και δεν μπορείς να την αξιοποιήσεις, είναι σαν να μην την έχεις. Και εγώ σας λέω, έχω 2 δισεκατομμύρια σε ακίνητη περιουσία. Και την έχω 150 χρόνια εκεί και κάθεται και δεν έχω βάλει 2 πέτρες τη μία πάνω στην άλλη. Συνεπώς ή την έχω ή δεν την έχω, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Συνεπώς το μείζον θέμα είναι η αξιοποίηση. Χωρίς να είναι λιγότερο σημαντικά και τα άλλα 2 που είπα προηγουμένως. Θεωρώ λοιπόν
κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να οργανωθεί σωστά. Να υπάρχει το Προεδρείο λοιπόν που είπαμε ότι θα ορίσουμε σήμερα και μετά να αποφασίσετε εσείς πώς θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Θα υπάρχουν εισηγητές που θα καλέσετε ή όχι. Μήπως θα έπρεπε ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πρώην πρόεδροι επιτροπής, άλλοι που έχουν περισσότερο ενδιατρύψει και ξέρουν να θεωρηθούν ως εισηγητές και μετά όποιος θέλει να πάρει το λόγο, θα προσέξετε πάρα πολύ το θέμα του χρόνου. Εάν δεν βάλετε χρονικά περιθώρια, αλλά επαρκεί, δώστε 10 λεπτά, όχι 2 λεπτά, δώστε 10 λεπτά λοιπόν. Ας κρατήσουμε το βράδυ, δεν μας πειράζει. Δεν θα πάμε εκεί για να πούμε ότι πρέπει να φύγω. Λοιπόν, κανονίστε το θέμα του χρόνου. Πόσο χρόνο θα έχει ο κάθε ομιλητής. Αυστηρά. Κανονίστε αν θα υπάρχουν εισηγητές που θα διαφωτίσουν και αυτούς που θα έρθουν που δεν ξέρουν καθόλου αυτό το θέμα ή δεν θα υπάρχουν εισηγητές και ο καθένας θα μπορεί να βγει και να λέει να τοποθετείτε. Αν θέλετε να βγει κάποιο συμπέρασμα. Να μην καταλήξει μια χαύρα, να γίνονται αντεγκλήσεις από κάτω όπως συνήθως γίνονται. Έχετε μεγάλη ευθύνη για να κρατήσετε αυτή τη δημόσια ζωντανή διαβούλευση να γίνεται, να διεξάγεται και να βγει ένα συμπέρασμα. Από τώρα λοιπόν το λέω. Αν θα έχουμε εισηγητές ή δεν θα έχουμε. Ποιος θα είναι ο χρόνος ομιλίας του καθενός, αν ο εισηγητής θα έχει περισσότερο χρόνο από τον οποιοδήποτε άλλο που απλώς θα κάνει μια πρόταση να τοποθετηθεί. Έτσι. Και για να δούμε μετά εάν προκύψει κάτι καινούριο. Αν προκύψει κάτι καινούριο από τη συζήτηση, μετά θα δούμε εδώ να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει και ο κύριος Πρόεδρος της Εμπορίου Περιουσίας, ο κύριος Γιάννης Βέζος, το λόγο. Κύριε Γιάννη Βέζο, αν θέλετε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο μου. Έτσι, θα σας δώσω το λόγο να μιλήσετε, να τοποθετηθείτε κάτι που θέλετε και μετά, στη δευτερολογία τους επίσης, οι κύριοι συνάδελφοι να ολοκληρώσουν. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Νίκος Μεγαλογονόμος, για το λόγο. Συνάδελφοι, δεν είχα... Δεν θα έπαιρνα τον λόγο. Με αφορμή με αυτά που ακούστησαν, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Είναι θετικό οπωσδήποτε όταν ένα τέτοιο σοβαρό θέμα διεξάγεται μέσα σε ένα κλίμα, θα έλεγα πολύ καλό. Και εύχομαι μέχρι το τέλος να είναι έτσι. Όμως, όπως είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, μια συζήτηση τέτοια, όσο δημοκρατική και αν φαίνεται, μπορεί να είναι μια πετυχημένη συζήτηση, μπορεί να είναι και μια αποτυχημένη συζήτηση. Θα ήθελα να πω και εγώ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσο μπορούμε αυτή την συγκέντρωση που θα κάνουμε να την αναβαθμίσουμε. Και θα ήθελα να τονίσω κάτι. Επειδή εκεί ο οποιοσδήποτε θα ζητήσει να πάρει το λόγο, αναφυσβήτητα θα πρέπει να του δοθεί ο λόγος. Θα είναι πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή τα συμπεράσματα λέμε, τα οποία θα διεξαχθούν από τη συζήτηση τη συγκεκριμένη, θα έρθουν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί, επειδή υπάρχει ένα πλάνο. Τη εμπορία περιουσία, το διάταγμα που έχουμε τώρα εμεί, πάνω σε αυτό να προσθέσουμε ή να τροποποιήσουμε κάτι που θα συμφωνήσουμε και θα το ζητήσουμε μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή επαναλαμβάνω εκεί, να μην πάει ότι πρότεινα εγώ αυτό, δεν συζητήθη. Ή δεν το έφεραν ή δεν το έφεραν. Ποιο θα έρθει και ποιο δεν θα έρθει. Θα ακουστούν πάρα πολλά εκείνο το βράδυ. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι και να μην αρχίσουμε την επόμενη της συγκέντρωσης αυτής, στην Κρίνια, αφού και εκείνο και το άλλο κτλ. Φαντάζεστε λοιπόν ότι θα συμφωνήσω και με τον Φατσιέρα, με και τους άλλους συναδέλφους, ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει να τύχει και της ίδιας διαχείρισης και συμπεριφοράς για να έχουμε το αποτέλεσμα. Να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε, να το μεθοδεύσουμε καλύτερα και να μην απαιτούμε παράλογα, να ακουστούν 50 προτάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συζητηθούν 50 στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι να πει ότι η πρόταση δικιά μου δεν είναι. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Κάποιο άλλο κύριο συνάδελφο. Λοιπόν, το λόγο θα δώσω στον κύριο πρόεδρο τη Εμπορίου Περιουσία, τον κύριο Γιάννη Βέζο. Κύριε Βέζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, με καλύψατε κατά το μεγαλύτερο. Εγώ είμαι 15 μήνες πρόεδρο και άλλα 4 χρόνια είμαι στο Συμβούλιο. Κάτι άκουσα για δικαστήρια. Επιμερών δεν έτυχα σε δικαστήρια. Δεν πήγα κανέναν στη δικαιοσύνη. Όσο αυτό που είπε ο κύριος Φατσέας για την περίπτωση της ανάπτυξης και ο κύριος Αντιδήμαρχος, της περιουσίας, σκεφτείτε ότι δεν έχουμε γραμματέα, σκεφτείτε ότι δεν έχουμε μηχανικό, δεν μας αφήνουν τίποτα. Εγώ καθαρίζω. Γιατί δεν έχετε. Γιατί δεν μας αφήνουν να πάρουν. Ποιος. Το κράτος. Λοιπόν, κύριε Βέζο,
κάπου συγκεκριμένα να τοποθετηθείτε. Ούτε θα παρετραπεί κανένας μεθαύριο στη συγκέντρωση. Η περιουσία είναι των κυθυρίων, ούτε του Δήμου, ούτε της εγχωρίου περιουσίας. Αυτά διαχειριζόσαστε, αυτά διαχειριζόμαστε. Οι ιδιοκτήτες είναι οι κυθύριοι. Αυτό θα παλέψουμε. Να μην φύγει πιθανή γης από κυθύριο. Και αυτό θα παλέψω μέχρι όσο είμαι πρόεδρος εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βέζο. Όσον αφορά για την σύγκληση της δημόσιας συγκέντρωσης, δεν έχετε αντίρρηση βέβαια, έτσι το είπατε, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Βέζο για την τοποθέτησή σας. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Νομίζω ότι από την μέχρι τώρα τοποθέτηση των συναδέλφων και από τις δύο πλευρές, και από την Δημοτική Αρχή και από την αντιπολίτευση, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα συνένεσης στο οποίο πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι και να παρουσιαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αίθουσα του συνδέσμου και με σωστή προετοιμασία για διατύπωση προτάσεων ή κριτικής επί της ήδη ληφθήσεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, και νομίζω ότι αυτό μπορεί κάλλιστα να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στις προτάσεις, σαφώς υφίσταται ο κίνδυνος να υπάρξουν προτάσεις τις οποίες θα τις χαρακτήριζα απλώς ανούσιες, αλλά παντελώς αστήριχτες, τις οποίες εφόσον αποδεχόμαστε την δημόσια συζήτηση, είμαστε υποχρεωμένοι να τις καταγράψουμε. Τώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πρέπει να έρθει στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει αυτό, ας μην τρεπεί ο όρος, το ξεκαθάρισμα, για να αποφασίσουμε μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας αυτό το οποίο πετύχαμε την πρώτη φορά, έστω και αν υπάρχει αυτή η εξέλιξη, μια ομόφωνη αποφάσεως. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο και νομίζω ότι τα πιο πολλά λόγια περιτέχουν απόψε. Θεωρώ ότι στο θέμα του χρόνου ίσως το δεκάλεπτο είναι πολύ, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, νομίζω ότι είναι στην επιτροπή που θα οριστεί το πώς θα γυριστεί το θέμα. Συμφωνώ. Όσον αφορά στο θέμα που ετέθη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κομινό και τον κύριο Πατσέα ή από τον ένα εκ των δύο, αν θα υπάρχουν εισηγητές ή όχι, από τη στιγμή που θα δοθεί ένας χρόνος 6, 7, 8 λεπτών, αυτό ουσιαστικά αποτελεί εισήγηση. Ένας χρόνος εξάλεπτος καλύπτει με γρήγορη ανάγνωση, και όχι ιδιαίτερα γρήγορη, 10 δακτυλογραφημένες σελίδες. Οπότε μέσα σε 10 σελίδες συμπεριλαμβάνεται όχι εισήγηση, αλλά και πλήρης ανάλυση στοιχείων που θέλουμε να θίξουμε. Άρα λοιπόν και αυτό το ζήτημα νομίζω ότι δεν χρειάζεται απόψε να το καθορίσουμε. Αν μου επιτρέπετε και δεν υπάρχει κάποια άλλη άποψη ή αντίρρηση, θα έκανα την πρόταση, ίσως είναι λίγο άποψο, αλλά θα αυτοπροταθώ ως μέλος του Προεδρείου που θα διευθύνει τη συζήτηση, και θα πρότεινα επίσης και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου από πλευράς πλειοψηφίας και από πλευράς της μειοψηφίας, νομίζω ότι είναι θέμα δικό σας να προτείνετε όποιον εσείς επιθυμείτε. Δεν θα έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε. Αυτή είναι η πρότασή μου. Εγώ ολοκληρώνω αυτά που είχα να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Το λόγο έχει ο κύριος Δήρων Πρωτοψάλτη. Κύριε Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, μου θέλετε πρώτα να τοποθετηθείτε. Εντάξει, ο κύριος Δήρων Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμένα η πρόταση ήταν η ίδια. Θα πρότεινα ουσιαστικά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι και Προεδρείο στην ανοιχτή συζήτηση. Νομίζω ότι
συμφωνεί και η αντιπολίτευση. Δεν έχουμε κάποιο παρόμοιο. Και να το πούμε, αναφέρεται τον κύριο Δήμαρχο, εμένα και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον γραμματέα του και επικεφαλή του συνδυασμού στις πρωτοβουλίες. Τον κύριο Βίρονα, πρωτοψάτη. Υπάρχει κάποια τήρηση. Αν θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να είμαι στο Προεδρείο. Δεν είναι διαδικασία, σου έχω γι' αυτό θα συμπληρώσω κατά. Νομίζω ότι εκτός από την Επιτροπή δεν ήταν πρόνοιμο να βρίσκεται και ένα γραμματέα ο οποίος θα υποστηρίζει γραμματεία κάτι. Θα προτείναμε να υπάρχουν πρακτικά. Ποιος θα είναι. Πρακτικά και θα θέσαμε να υπάρχουν πρακτικά. Γιατί θα είναι τόσες οι προτάσεις που θα πρέπει να... Συμφωνώ να υπάρχει ένας γραμματέας. Πρακτικά επίσημα, συγχωρέστε με, να επέμβω σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να κρατηθούν, άτυπα όμως μπορεί να τα κρατήσουν για καλύτερη μαγνητοφώνηση να υπάρχει, για τη βοήθεια μετά, έτσι, αυτών που ακούστηκαν και τοποθετήθησαν, ώστε να υιοθετήσουν μετά με ακρίβεια να μεταφέρουν. Να υπάρχουν γραπτές προτάσεις. Έτσι, αυτό θα το κοιτάξει η Επιτροπή, είπαμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάπτης συμφώνησε με την τοποθέτηση του Δημάρχου, με τον κύριο Δήμαρχο, εμένα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κύριο Βίρονα σαν γραμματέα και επικεφαλή του συνδυασμού του, έτσι να αποτελούν το τριμελές προεδρείο της κατεύθυνσης της συζήτησης που θα διεξαχθεί στις 15 Δεκεμβρίου, όπως είπατε, κύριε Δήμαρχε. Και από πρέπει να ρωτήσω και την ώρα, έτσι. Λοιπόν, οκ. Νομίζω 5 η ώρα για χειμώνα. Γιατί θα είναι ο κόσμος της Γαλλίας εκείνη την περίοδο και... 5 η ώρα θα πρέπει να πάει στο σπίτι, να ετοιμαστεί, να έρθει στη χώρα. Ό,τι θέλει. Θα το κάνουμε πρόταση άντια από 6 ώρα. Θα το βάλουμε 5.30. 6. Αυτό καλύτερα. Τι 5 ή 6. 6 ώρα. 6 θα ξεκινήσει 7. Κύριε Δήμαρχε, καλύτερα γιατί θα σας πάρω στις κάτι που θα σας πρέξω. Είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, να το βάλουμε εδώ, για να μην παρηγορούμε, να το βάλουμε 5.30, αφήνοντας το ακαδημαϊκό τέταρτο και να ξεκινήσουμε γύρω στις 6 παρά με 3. Όλα προσθέτεις 5.30. Σύμφωνα με την πρόταση του κύριου Δημάρχου, έτσι, και επίσης με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή των θεμάτων του κύριου Βίρονα Πρωτοψάρτη, ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής η οποία θα, του Προεδρείου, έτσι, η οποία θα κατευθύνει τη συζήτηση, ορίζεται ο κύριος Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Λάζαρος Βέζος, ο υποφαινόμενος, και επίσης ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάρτης, γραμματέας και επικεφαλής του Συνδυασμού Πρωτοβουλία. Καθώς επίσης η ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης στον Κυθυραϊκό Σύνδεσμο θα είναι 15 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 5:30 ώρα, έτσι, προσέλευσης για τον κόσμο, για το κοινό. Δεν υπάρχει αντίρρηση, δεν είπα κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία προτείνονται, έτσι. Θέμα γραμματέα, όπως επέβηκε επίσης από, και από τον κύριο Βεσπάκη που το έκανε πρόταση και από τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προτείνετε εσείς? Όχι, εγώ θέλω να προσθέσω το εξής. Έχουμε δευτερολογία. Κύριε Κομινία, μισό λεπτό. Ναι, είσαστε στη δευτερολογία μετά τον κύριο Πρωτοψάλλη. Έχετε τον λόγο. Εγώ χωρίς να θέλω να κάνω κουμάντο στην Επιτροπή, για να μην πάμε εκεί και να πούμε και τώρα ποιος θα μιλήσει και να αρχίσει ο καθένας να μιλάει, νομίζω ότι πρέπει να οριστούν δύο ή τρεις εισηγητές του θέματος, εκτός από εμάς, οι οποίοι με ένα δεκάλεπτο να αναφερθούν στο ιστορικό πρώτα της εγχώριας περιουσίας και στη συνέχεια την νομική της ερμηνεία. Βρείτε τους εσείς ποιοι θα είναι αυτοί, οι οποίοι να ξεκινήσουν το όλο θέμα, τους ώστε εκεί πάνε να αρχίσει η συζήτηση και η τοποθέτηση. Διότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι και να αρχίσουμε να λέμε και τώρα θα πω εγώ γεια σας. Καταλάβετε. Έτσι να είναι. Είναι θέμα της Επιτροπής. Λοιπόν, επομένως να βρεθούν οπωσδήποτε 2-3 συγκητές οι οποίοι... Προεδρείο. Είναι θέμα του Προεδρείου, το οποίο πιστεύω ότι θα το οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Έτσι. Συγγνώμη κύριε Πρωτοψάλτη, δεν σας παρέκαψα σε εμένα. Έχετε τον λόγο. Κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, έχει τον λόγο. Ήθελα να πω πολλά, δεν λέω τίποτα. Το μικρόφωνο. Κάτω
Αλλά πρέπει να σας πω, κύριε Δήμαρχε, ότι τα δημοτικά συμβουλία δεν είναι η Πανάγια. Δεν τα γράφουμε. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Πρωταψάλτη. Ο κύριος αντιδήμαρχος, ο Μιχάλης Πρωταψάλτης, έχει το λόγο. Δεν κατάλαβα τον κυβερνητικό. Δεν κατάλαβα τον κυβερνητικό σας, κύριε αρχηγέ της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ διατυπώνω την άποψή μου, όπως ξέρετε, από το λάθος αυτό, ελεύθερα και αβίαστα. Η συζήτηση η οποία θα γίνει, ασφαλώς θα επεκταθεί και στο ιστορικό και στις προοπτικές. Γίνεται όμως με αφορμή, και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γίνεται με αφορμή την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος για να προσδιοριστούν, όπως λέει, για να προσδιοριστούν οι οργανωτικές και λειτουργικές σχέσεις του Δήμου Κιτήρου με την Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας. Όπως λέει η προσθήκη στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του νόμου του Καλλικράτη, το Υπουργείο Εσωτερικών, με προεδρικό διάταγμα το οποίο θα έπρεπε να είχε εκδοθεί μέχρι 31 12 του 11. Και είμαστε σε ένα κενό, διότι ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν υποχρεωμένο να έχει εκδώσει αυτό το προεδρικό διάταγμα μέχρι πέρυσι το Δεκέμβριο, πέρασε ένας χρόνος και είναι στο κενό η λειτουργία της Επιτροπής. Καλά λοιπόν θα γίνει να γίνει η συζήτηση, η εφόρηση της ύλης είναι ευκαιρία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι με αφορμή την απαραίτητη τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος του 272, όπως τροποποιήθηκε με το 138 και ισχύει σήμερα, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Διότι τώρα κάτσουμε να συζητάμε και να ακουστούν ενδιαφέρουσες απόψεις, αλλά επειδή δεν ανεφάρμοστε, δεν έχει κανένα νόημα. Και θα στείλουμε μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και θα τσακωνόμαστε, εάν θα πρέπει να προτείνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών κάποια πράγματα που θα έχουμε ακουστεί εκεί. Θα πρέπει να ξέρουμε, και καλό θα είναι μέχρι να πάμε στις 15 Δεκεμβρίου να μελετήσουμε, τι τροποποίηση επέφερε στο 272 και 138. Αν κάτσετε και το διαβάσετε, θα δείτε ότι είναι απολύτως τυπικές οι τροποποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμη συζήτηση και συμφωνήσαμε όλοι συνενετικά και είναι και πολύ καλό το κλίμα και να βγει και έξω όποιοι συμμετέχουν εκεί να καταλάβουν ότι θα πρέπει με ένα πνεύμα συνενετικό να προσφέρουν τις απόψεις τους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο μας. Θα πρέπει, εάν δεν μας ικανοποιούν οι προτάσεις που έχουν κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, και θα πρέπει να τις τροποποιήσουμε, να τις βελτιώσουμε και να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση να πάμε. Λοιπόν, τώρα, ακούστε από τον αγαπητό πρόεδρο, γιατί δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με την περιουσία νίκης του Κιθηρίου. Και ο Δήμος είναι νίκης του Κιθηρίου. Τι σημαίνει νίκης του Κιθηρίου, ο καθένας θα πει το μερτικό του, θέλω το μερτικό, αφού είναι δικό μου, θέλω το μερτικό μου. Η περιουσία σήμερα με τον νόμο είναι διακοινωτική, δεν υπάρχουν κοινότητες στον άνθρωπο διακοινωτική, είναι δημοτική. Τελεία και παύλα. Τι θα λέμε τώρα νίκης του Κιθηρίου, αυτό είναι ανεύθυνος λαϊκισμός. Το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι και χαϊδεύουν αυτιά. Δεν είναι όμως έτσι. Εάν μπούμε λοιπόν σε τέτοιες διαδικασίες και πλατιάσουμε σε τέτοια συζήτηση, τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εργαστούμε όλοι και επειδή βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον να τοποθετηθούμε με προτάσεις οι οποίες είναι εφικτό να υλοποιηθούν και να έχουν στόχο την αξιοποίηση της περιουσίας η οποία κατά κοινή ομολογία τα 28 χρόνια τα οποία έχει περάσει είναι εντελώς συντηρητική η προσφορά που έχει κάνει. Όσον αφορά τα διαδικαστικά, η Επιτροπή να εργαστεί και όσο πιο καλά οργανωμένη και επιτυχημένη είναι η εκδήλωση αυτή, τόσο καλύτερα για τέτοιου είδους συνενετικές διαδικασίες για το μέλλον και για άλλα θέματα. Τόσο το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή, η οποία είναι και προλογιστική και είναι και ικανότητες και οι τρεις, να εργαστούν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη συγκέντρωση. Το τι θα πούμε εκεί, θα κριθεί ο καθένας ό,τι θέλει λέει και θα κριθεί από τον κόσμο που θα τους ακούει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κύριος Φατσέας Δημήτριος. Κύριε Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό θέμα που θα σας παρακαλέσω να το προσέξετε για να πετύχει είναι
να μην αφήσετε να μιλάνε διανατάσεως των χειρών, αλλά θα ανοίξετε κατάλογο μιλητών. Θα πείτε από την αρχή, όποιος προτίθεται να τοποθετηθεί, θα πει να γράψει το όνομά του. Και με τη σειρά που θα έρχονται εκεί και θα γράφονται, θα ομιλούν κιόλας. Γιατί εάν αφήσετε, ποιος θέλει να κερδίσει από κάτω 10 χέρια, θα αρχίσουν πολύ μεγάλες τριβές και παρεξηγήσεις. Επανειλημμένα έχω δει να λένε: είχα σηκωμένο το χέρι μου, δεν μου δώσανε τον λόγο. Διότι δεν βλέπετε από κάτω όλους αυτούς και κάποιον ξεχάσατε. Λοιπόν, να έρχονται στο Προεδρείο να δηλώνουν το όνομά τους και μετά ο επόμενος από κάτω, ο επόμενος από κάτω και με αυτή τη σειρά θα ομιλούν. Και καλύτερο ακόμα, όπως είπε ο κ. Βέσος, να τελειώνοντας την τοποθέτησή τους να δίνουν και ένα γραπτό κειμενάκι στο Προεδρείο που να λέει ακριβώς αυτό που είπα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπει μια τάξη, διότι αλλιώς θα επικρατήσει, όπως καταλαβαίνετε, μια κατάσταση αταξίας που δεν θα μπορέσετε να την ελέγξετε. Κατάλογος ομιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κατσία. Σωστή η παρατήρησή σας. Την έχω υπόψη μου και σας ευχαριστώ που μου την αναφέρετε. Για ένα λεπτό. Κύριε Βέζο, με συγχωρείτε. Θα σας φωνάξω όταν θα έρθει η ώρα. Ο κύριος Νίκος Μεγαλομονόμος, ο αντιδήμαρχος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Παρετήστε. Κύριε Βέζο και πρόεδρε της Συμφωνίου Περιουσίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Νομίζω με κάλυψε ο δήμαρχος, αλλά έπρεπε να το πω. Κύριε αντιδήμαρχε, δεν είπα εγώ για τη γη ότι θα την χαρίσουμε στους ιδιωτές ή ότι είναι των ιδιωτών. Ούτε είπα εγώ η εγχώριος, είπα ο Δήμος και η εγχώριος. Με κοινό στόχο, έχαμε ένα κοινό στόχο. Νομίζω το μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε, το είπατε και σας ευχαριστώ πολύ. Επί μία μισή ώρα είχαμε μία άριστη συνεργασία. Εγώ ευχαριστήθηκα και γιατί να μην υπάρχει χρόνια τώρα παρά να ξεκινήσει από σήμερα. Κύριε Βέζο, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης. Είπατε και το πράγμα πολύ καλά, υπάρχουν και τα πρακτικά, ότι δεν είπατε κάτι κακό, ότι δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε της... αφήστε με να ολοκληρώσω παρακαλώ, ούτε της εγχωρίου περιουσίας, είναι των κυθυριωτών. Αυτό εννοούσατε, εντάξει, και ο Δήμος είναι των κυθυριωτών και η εγχώρια περιουσία των κυθυριωτών. Πιστεύω ότι θέλατε να πείτε κάτι άλλο, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να σας διορτώσω. Έτσι, ότι ίσως καμιάς επιτροπής, μήπως ή κανενός χτήμα, δεν ξέρω. Γιατί ο Δήμος, τι θέλετε. Ο Δήμος και η εγχώρια του είναι σαν διορθώνω, να σας πω τι είπατε, έτσι. Που είπατε γιατί είχε δίκιο σε αυτό που σας... Συμφωνώ απόλυτα, αλλά να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Δεν είμαστε τι εσύ γιατί είμαι εγώ. Είμαστε και αγωνιζόμαστε για τα κύτταρα. Μην υπάρχει συζήτηση στο θέμα όταν υπάρχει ο μιλητής. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε και αγωνιζόμαστε για τα κύτταρα. Και ένα παραπάνω αυτή την εποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε τις ομιλητές. Κύριε Δήμαρχο, έχετε μια πρόταση που έκανα. Έχετε τον λόγο, Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχο, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλά ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις 15 να ορίσουμε μέσω της προσελίδας του Δήμου ένα φόρουμ στο οποίο θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και να εκθέσουν τις προτάσεις τους όποιοι ενδιαφέρονται. Να έχουμε δηλαδή προτάσεις όταν θα πάμε ήδη κατατεθειμένες στο site του. Ευχαριστούμε τον κύριο Πύρον από το Ψάφι. Ο κύριος Δήμαρχος να κλείσει το θέμα για να ψηφίσουμε. Δεν έχω αντίρρηση να υπάρχουν προτάσεις πριν από την συγκέντρωση, οι οποίες μπορούν να έρθουν είτε με email στο Δήμο είτε με Vox. Γιατί μερικοί μπορεί να μην μπορούν να έρθουν. Οι οποίες να αναγνωριστούν, αρκεί να είναι επώνυμες. Επώνυμες. Με πλήρη στοιχεία. Και πέραν αυτού, για να σχολιάσω αυτά τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος της Συμφωνίου Περιουσίας, εγώ πιστεύω ότι καταλάβατε ότι ο ΔΙΣ εδώ μέσα αμφισβητεί τον πατριωτισμό οποιοδήποτε και το πηγαίο ενδιαφέρον του για τον τόπο αυτό, για τα κύθυρα και τα αντικύθυρα και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε τις καλύτερες προθέσεις να αξιοποιήσουμε την περιουσία που υφίσταται και η οποία περιουσία πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κυθραϊκού λαού και βέβαια των αντικυθυρίων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε δύο νησιά
και έχουμε χρέος να φροντίζουμε και τα δύο ανεξάρτητα από την πληθυσμιακή τους σύνθεση και από τον αριθμό των κατοίκων που έχει το κάθε νησί. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Και κλείνουμε και διαμορφώνω την πρόταση την οποία ψηφίζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την διεξαγωγή μιας γόνιμης και ωφέλιμης συζήτησης που έγινε σε ένα πολύ καλό κλίμα και σας ευχαριστώ για αυτό ιδιαίτερως. Για το πρώτο θέμα, έτσι, συμφωνήσαμε όλοι για τη σύγκληση της δημόσιας συζήτησης συγκεκριμένα για τις 15 Δεκεμβρίου του 2012 και ώρα 5:30, ώρα προσέλευσης για το κοινό για την διεξαγωγή της συζήτησης στον Κυθυραϊκό Σύνδεσμο στη χώρα Κυθύρων. Επίσης, για την, μετά από πρόταση του Δημάρχου και επίσης και του εισηγητή, του κύριου Βίρονα Πρωτοψάλτη, συμφωνήθηκε η Τριμελής Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τον κύριο Δήμαρχο, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Λάζαρο Ροδέζο, τον επομενόμενο, και επίσης και τον κύριο Βίρονα τον Πρωτοψάλτη. Ξεχάσαμε αυτό που είπε και ο κύριος Κασιμάτης και ήταν σωστό και τον ευχαριστώ, όσον αφορά για τον γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, να συμπληρώσω για να ολοκληρώσουμε την τελειώσουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει και τη γνώση και την ικανότητα και την ευσυνειδησία να αναλάβει το θέμα της γραμματιακής υποστήριξης ο κύριος Κασιμάτης και πιστεύω ότι θα το αποδεχθεί. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για την πρότασή σας, αλλά δεν το αποδέχομαι για προσωπικούς λόγους. Κύριε Δήμαρχε, προχωρήστε σε δεύτερο κύριο, τον κύριο Γεώργιο Κομινό. Παρακαλώ ο κύριος Δήμαρχος να συνεχίσει να ολοκληρώσει τη σκέψη. Κύριε Δήμαρχε, ίσως η πρόταση του κύριου Κασιμάτη να βοηθάει. Υπάρχει πολιτικό πρόσωπο και θεώρησα ότι η πρόταση του κύριου Κασιμάτη αυτή την έννοια είχε. Αλλά αν είναι θέμα υπαλλήλου, το αποφασίσουμε από κοινού οι τρεις μας στη συνέχεια. Αφού πρώτα μιλήσουμε με κάποιους υπαλλήλους, να δούμε έναν ελεύθερο χρόνο Σάββατο το απόγευμα. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να κάνω μια πρόταση που έχω το δικαίωμα. Αν. Για βοήθεια, όχι, γιατί είναι να αποφασιστούν απόψε όλα και να κλείσει ο φάκελος. Εγώ θα έκανα μία πρόταση, με το σεβασμό και ξέροντας τις ικανότητες και τη γνώση του συγκεκριμένου κυρίου και θα συμφωνήσω επίσης, χωρίς να θέλω να μην συμφωνήσω με τη δικιά σας, τον κύριο Κασιμάτη, τον σέβομαι, τον τιμώ, ήταν πριν από μένα εδώ και νομίζω προσωπικά ότι τα ένιωθα και λίγο άβολα απέναντι στη θέση της τοποθέτησης, χωρίς να θέλετε να τον μειώσετε προς Θεού. Είναι ικανότατος και το έχει αποδείξει. Στον κύριο Κασιμάτη Γεώργιο, τον Διευθυντή του Δήμου, ο οποίος γνωρίζει και ξέρει και το θεσμό της εγχωρίου περιουσίας, είναι μια πρόταση μετά από σκέψη, έτσι, να ερωτηθεί βέβαια, αν δεν δέχεται, πρώτα θα αποφασίσει η Επιτροπή. Λοιπόν, και γραμματέα, ορίσουμε τον κύριο Κασιμάτη Γεώργιο. Κύριε, η συνεδρίαση έλαβε τέλος, τα θέματα εξατρίβησαν, έτσι, και το συνεδρίσουμε.